πάθη του ΣΥΡΙΖΑ χτες απέδειξε περίτρανα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπέθαλπε επί 4,5 χρόνια αυτές τις συμπεριφορές. Επέλεξε να πάει χτες να πυροδοτήσει καταστάσεις, αποδοκιμάστηκε από τους ίδιους τους φοιτητές, ενώ δεν είχε κουβέντα να πει, άρα θεωρείται φυσιολογικό ότι τα δημόσια πανεπιστήμια μας πρέπει να έχουν κράνη, ρόπαλα, υλικά αμφίεσης και κουκούλες, διαδικτικά εργαλεία, πέτρες, μάρμαρα, όλα αυτά κατά το ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να βρει στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Επήγα χθες στην ΑΣΟΕ για το άσυλο και για την εισβολή της αστυνομίας στο άσυλο, για την πολιορκία των φοιτητών. Θα το κάνουμε συνέχεια αυτό. Μην εκπλήτεστε. Να δούμε εσείς αν στην εκεί πέρα θα λέγατε, αν τολμούσατε να πάτε, κυρία Υπουργέ, που φοβάστε τις μπογιές τους κόκκινες. Να δούμε θα κάνατε εκεί πέρα, αν ήσασταν εσείς. Του είπαμε σαφήνεια. Ο εχθρός είναι ένας. Ο κυβερνητικός αυταρχισμός. Θα είμαστε απέναντι. Καταλάβετε το. Και εδώ και στο πεζοδρόμιο. Σας ενοχλεί η λέξη πεζοδρόμιο. Αλλάξτε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Πέστε στους αγώνες για την επίθεση στο γραφείο της κυρίας Κεραμέως. Προφανώς είναι λυπηρή και καταδικαστέα. Καμία αντίρρηση. Ήταν λυπηρή και καταδικαστέα. Ήταν ένα πτέσμα, ένα ελαφρύ πλημέλημα. Αυτό ήταν πάντως. Τα ζητούμαστε. Κόκκινες μπογιές. Μας ενοχλεί. Θα μας ενοχλεί βεβαίως. Είναι αδιανόητο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει όσους με τη βία, όποια μορφή και αν παίρνει αυτή η βία, προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Η επίθεση στο γραφείο μου, κύριε Φίλη, έγινε την Παρασκευή το πρωί. Σήμερα έχουμε Τρίτη και σας πήρε 5 ολόκληρες μέρες και πίεση της κυβέρνησης για να πείτε μία κουβέντα για τα μηνύματα, τα απειλητικά που δέχτηκα εγώ προσωπικά. Μία κουβέντα για την ΑΣΟΕ χτες. Ξέρετε ότι με αλυσοπρίωνο σπάσαν την πόρτα εισόδου. Ωραία, και καλά κάνανε, μάλιστα. Ωραία. Εσείς λοιπόν επιλέγετε να είστε με αυτούς που κάνουν ορμητήρια βία στα πανεπιστήμια. Εμείς επιλέγουμε να είμαστε με όλους αυτούς που θέλουν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο απαλλαγμένο από πάσης μορφής βία και ανομία.